Καλημέρα. Είναι ξημερώματα Τετάρτης, 24 Οκτώβρη του 2012. Θα έλεγα ότι η χθεσινή ημέρα για μένα δεν ήταν και καλύτερη και ότι με πολύ θυμό σήμερα ήθελα να βγω και να κάνω μία δήλωση και να πω στον καθένα προσωπικά για πράγματα που είπε για μένα χωρίς να με ξέρει, χωρίς να με γνωρίζει και χρησιμοποιώντας κάποια χαζοδήλωση που είπα, ως το μέγα γεγονός της ημέρας. Ξέρετε, σήμερα ξύπνησα κάπως αλλιώς και είπα, κοιτάζοντας τα προβλήματα που έχει η οικογένειά μου και κάθε οικογένεια στον τόπο που μένω και πιστεύω σε όλη την Ελλάδα, ότι το πρόβλημα του κάθε Έλληνα είναι το τι θα πω εγώ στον κάθε ένα που νομίζει ότι κάνει μια σοβαρή εκπομπή, του έχουν δώσει τη δύναμη και ως αδαής και επικίνδυνος άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη για κακό. Θα πέσω εγώ σε αυτή τη λούμπα παραπληροφόρησης. Και τι νοιάζει τους Έλληνες το τι θα πω εγώ. Όταν ο άλλος δεν έχει δουλειά, όταν ο άλλος πεινάει, το πρόβλημά του είναι το τι θα πω εγώ. Το τι θα πω εγώ ή ο καθένας και πώς θα το διαστρεβλώσουν κάποιοι υποτιθέμενοι παρουσιαστές και κάποιοι υποτιθέμενοι που κάνουν δημοσιογραφία, οι οποίοι για να λένε ότι τους έρθει στο κεφάλι παίρνουν κάποια εκατομμύρια, ζουν σε έναν άλλο παράλληλο κόσμο που εκεί μέσα είναι ευτυχισμένοι και δεν τους καίγεται καρφί και δεν τους νοιάζει και για κανέναν άνθρωπο. Φυσικό είναι τα προβλήματά τους να είναι αυτά. Τα προβλήματα όμως του κόσμου δεν είναι αυτά. Εγώ το μόνο που έχω να πω σήμερα είναι ότι ας βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, ας μην κάνουμε την τρίχα τριχιά και ας ασχοληθούμε με λίγο σοβαρά πράγματα στην Ελλάδα μας που έχει τέτοιο πρόβλημα. Και αν είναι τόσο σημαντικό το τι λέμε εμείς, που στην ουσία δεν είμαστε τίποτα, που απασχολούμε ένα κοινό, το πολύ 100-200 ατόμων, και είμαστε γνωστοί όχι σε παραπάνω από 1000 άτομα, είναι το μέγα πρόβλημα της Ελλάδας. Τι να πω, τότε κρίμα τα εκατομμύρια που παίρνετε για να αποχαυνώνετε τον κόσμο στους καναπέδες τους. Ο κόσμος περίμενε πολύ περισσότερα από εσάς και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μ' αρέσει ο χώρος σας για επάγγελμα. Δεν είναι και ότι πιο καθαρό έχω αντιμετωπίσει τη ζωή μου. Και δεν έχει και τους καλύτερους ανθρώπους η τηλεόραση. Δεν έχει ανθρώπους που αξίζει τον κόπο να πεις μαζί τους και καλημέρα. Ακόμη και καλημέρα μπορεί να σου σταθεί επικίνδυνη. Από εδώ και πέρα, εύχομαι να μην πάρετε και αυτή την τρίχα να την κάνετε τριχιά. Εύχομαι να έχετε πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθείτε στην εκπομπή σας. Εύχομαι εσείς που παίρνετε τα εκατομμύρια και έχετε το χρόνο, να μπορέσετε να σπαταλήσετε λίγο δημιουργικά το χρόνο σας και να αναβαθμίσετε λίγο τις εκπομπές σας από το να κλέβετε αποσπάσματα από χαμένες εκπομπές, σαν τη δική μας, κάνοντάς τες το γελίο που έχει πλάκα της εβδομάδας, καταντώντας στην πραγματικότητα την εκπομπή σας φτωχή και γελία, διότι αυτά που αναπαράγεται είναι τα γελία πράγματα, οπότε όποιος αναπαράγει το γελίο και θεωρεί το γελίο ως κάτι σοβαρό και το αντιμετωπίζει ως κάτι σοβαρό, μάλλον είναι και ο ίδιος γελίος. Τουλάχιστον εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι κάνουμε κάτι για την πλάκα. Δεν είπαμε ποτέ ότι κάνουμε κάτι σοβαρό. Αυτό που εμείς λέγαμε στο λαό, ελάτε να γελάσετε μαζί μας, να ξεχάσετε την πίκρα σας. Ας σταματήσουμε αυτήν την υποκρισία. Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ας ασχοληθούμε με σοβαρά πράγματα. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει τι κάνω εγώ. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει τι κάνει ο καθένας μας. Ο κόσμος έχει δικά του προβλήματα να ασχοληθεί.